Να κλείσουμε όμορφα. Όμορφα, λίγο. Λουλουδάτα. Έτσι. Να ανοίξει η ψυχή και η καρδιά μας. Πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνης Καραμπατσάκης, παιδιά, ανθρωπομική έκθεση. Της Κηφισιάς. Της Κηφισιάς, 68η χρονιά. Εγκαίνια σήμερα το βράδυ. Ιδιαίτερη και φέτος, πολύ ιδιαίτερη, θα τη δούμε σε λίγο. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε όσο μπορούμε περισσότερο στον χρόνο που απομένει. Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, ο κ. Γιώργος Ομάκος, θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Θα ξεκινήσω με αυτόν. Και στη συνέχεια, ο Γεωπόνος, που δίνει εδώ πέρα, όποιος έρθει μπορεί να πάρει συμβουλές και οδηγίες από τον κ. Ανδριτσόπουλο, θα μας ξεναγήσει πέρα από τα 3.000 ξεχωριστά είδη φυτών που υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν και τουλάχιστον 10 προτάσεις για διαμορφωμένους κήπους για να νιώσει κάποιος την απόλυτη ευεξία, παιδιά, εδώ μέσα αυτούς τους κήπους. Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, έχουμε αρχίσει και νιώθουμε και εμείς μια ψυχική ηρεμία. Κύριε Θωμάκο, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για την ανθοκομική φέτος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε την εκπομπή σας, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Ρέβη, που και φέτος προβάλλεται την ανθοκομική μας έκθεση. Βρισκόμαστε εδώ στο Ολόδροσο, το ανοιξιάτικο Άλσος Κηφισιάς. Και η έκθεση είναι έτοιμη να σκορπίσει αισιοδοξία και θετική ενέργεια στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της. Έχουμε ετοιμάσει ένα ονειρικό σκηνικό. Δεν είναι πράγματι ένα γεγονός μόνο πώλησης σε οικονομικές τιμές ποιοτικών προϊόντων, φυτών και λουλουδιών, αλλά ένα πολυδιάστατο γεγονός. Εδώ λοιπόν υπάρχουν και θεματικά εκθεσιακά περίπτερα και δράσεις περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις για τα σχολεία και από τους γεωπόνους μας συμβουλές για πρακτικές οδηγίες. Να αρχίσουμε να την περπατάμε και θα δούμε συνέχεια και το κόστος είναι 1,5 ευρώ τις απογευματινές. Είναι δωρεάν τα πρωινά και 1,5 ευρώ είναι τα Σαββατοκύριακα. Είδαμε ένα κήπο προηγουμένως, κύριε Ανδριτσόπουλε. Ελληνικός αρωματόκηπος. Είναι φυτά μόνο της ελληνικής χλωρίδας αποκλειστικά, έτσι. Σωστά, ναι. Φυτά μόνο της ελληνικής χλωρίδας, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για το φαγητό, για καλλιντικά, για φάρμακα. Εδώ τώρα, επειδή έχει προχωρήσει ο Πάνος, βλέπουμε τον κήπο παιδικής ανάγνωσης. Ναι, εδώ είναι ένας κήπος που έχει μεν τα χρώματα, την ποικιλία που αρέσουν στα παιδιά, αλλά έχει και εκείνα τα σημεία όπου κάποια παιδιά θα καθίσουν να διαβάσουν ή να παίξουν σκάκι ή απλώς να χαζέψουν. Να περάσουν ευχάριστα κάποια ώρα. Οι πινελιές αυτές, τις οποίες μπορεί κάποιος να τις βάλει και στο μπαλκόνι του. Δεν είναι ανάγκη να έχει κήπο, μπορεί να πάρει ένα κομμάτι να πάει και στο μπαλκόνι. Φεύγουμε και πάμε στον κήπο πολυαισθητηριακής εξερεύνησης. Λέει, είναι ιδιαίτερα και εδώ, διότι χρησιμοποιούνται όλες οι αισθήσεις. Ναι, ναι. Εδώ, αν ήταν κάποιος εδώ και μπορούσε και η κάμερα να το μεταφέρει, θα είχε αρώματα, θα χάιδευε τα φυτά για να νιώσει κάτι διαφορετικό με την αφή, συν τα χρώματα όσφρυση, που βλέπει. Έτσι, πάρα πολύ. Συν την ακοή από τα πουλάκια που και λαϊδάν και το θρόισμα των φύλων. Λοιπόν, δεξιά τώρα θα πάμε σε έναν ιδιαίτερο κήπο. Θα γυρίσει ο Πάνος δεξιά. Είναι από ένα Γάλλο αρχιτέκτονα. Υπάρχει αυτός ο κήπος, ναι. Και είναι μάλιστα και στο φυλάδιο της ανθοκομικής. Ένα μέρος του κήπου το βλέπουμε εδώ, κύριε Ανδριτσόπουλε. Ναι, αυτός είναι ένας κήπος που έχει φτιαχτεί σε μια μικρή πόλη της Γαλλίας και μας δείχνει πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος σε έναν πολύ μικρό χώρο να συνδυάσει πολύ διαφορετικά φυτά μεταξύ τους. Και ακόμα και φυτά που δεν θα περίμενε κανείς να βρίσκονται σε έναν χώρο με ένα συγκεκριμένο κλίμα. Δηλαδή μπορεί να δείτε ταυτόχρονα τροπικά και μεσογειακά φυτά. Jardin de Bessignol λέγεται. Mm-hmm. Εδώ έχουμε καταφύγιο, λέγεται. Μπορεί ο καθένας εδώ φτιάχνοντάς το να απομονωθεί δηλαδή. Ναι, είναι ένας χώρος όπου θα περπατήσει, θα φτάσει σε παγκάκια, θα σταθεί εκεί και θα απομονωθεί. Έχει θα και καθρέφτη, βλέπω. Έχει ένα καθρέφτη για να συλλογιστεί. Και το νερό μπροστά, ισχυρά το νερό. Δεξιά τώρα βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση ένας κήπος. Και θα κλείσουμε με αυτό, Φάνη. Μάλλον εκεί που δείχνει είναι ο... Ποιος κήπος είναι αυτός, με επίγνωση. Ναι, ο κήπος της επίγνωσης. Εδώ έχουμε σημεία όπου ο άνθρωπος θα περπατήσει για να ηρεμήσει, θα σταθεί για να σκεφτεί, θα σταθεί για να συλλογιστεί και ο σκοπός μας είναι τελικά μέσα από όλους αυτούς τους κήπους να νιώσει κανείς ευεξία, δηλαδή να είναι καλά. Και ένας εντυπωσιακός κήπος, ακόμη ένας, δύο δεν θα τους δείξουμε, ναι. Είναι εδώ ένας κήπος φτιαγμένος από γεωπόνους και ψυχιάτρους, παιδιά. Ναι. Έχουν βοηθήσει και οι ψυχίατροι εδώ για να υπάρχει πραγματικά ψυχική ηρεμία. Που την έχουμε μεγάλη ανάγκη. Είναι ένας κήπος που βασίζεται στην
στις αναλογίες, τον κανόνα της χρυσής τομής. Και έχει φτιαχτεί με συνεργασία ψυχιάτρων και γεωπόνων, γιατί έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι η κυπουρική έχει θετική επίδραση σε ανθρώπους που έχουν ψυχικά προβλήματα. Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να έρθει ο κόσμος έτσι να το δει, να ξεσκάσει, γιατί με αυτά τα χρόνια της πανδημίας έχουμε τρελαθεί όλοι μας. Και στον Δήμαρχο της Κηφισίας, τον κύριο Θωμάκο, που είναι πολύ περήφανος κάθε χρόνο για αυτή την έκθεση. Κύριε Δήμαρχε, είναι κύριε Παυλόπουλε, σπουδαίο γεγονός για την Κηφισιά και για την Αττική. Η ανθοκομική μας είναι τρόπος και τόπος για να ζεις. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε μέχρι τις 15 Μαΐου με δωρεάν είσοδο τις καθημερινές έως τις 4 το μεσημέρι, 1,5 ευρώ μόνο τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα. Και περιμένουμε και τα σχολεία βεβαίως, γιατί έχουμε ειδικά προγράμματα για την κλιματική αλλαγή. Να ξέρουν οι δάσκαλοι, υπάρχουν κάποια κενά ακόμα τα πρωινά. Ωραία. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις υπέροχες εικόνες.